θέμα το οποίο μας απασχολεί αυτό το διάστημα είναι η συντάξη των δύο ταχυτήτων που έχουν δημιουργήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή όσοι είχαν τη σύνταξη πριν τις 15 Μαΐου του 2016, η σύνταξή τους υπολογιζόταν χωρίς τις άδειες. Είμαστε το μοναδικό ταμείο στην Ελλάδα που ο συνταξιούχος, η σύνταξη του ασφαλισμένου βγαίνει χωρίς να υπολογιστεί η άδειά του. Για τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, οι οποίοι βγήκαν σύνταξη μετά το 16, μετά τον 15-16 Μαΐου του 2016, γίνεται υπολογισμός. Δηλαδή είναι ένα τρελό και απίστευτο πράγμα. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι ασφαλιζόμενοι πριν το 2016 πληρώνανε τα ίδια ασφάλιστρα με αυτούς που βγήκαν μετά το Μάιο του 2016. Κι όμως υπάρχει διαφορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε συντάξεις δύο ταχυτήτων. Και όπως είχα επικοινωνία με την ΒΕΣΝΑΤ στον Πειραιά, έχουν έρθει ήδη σε επαφή μέσω τηλεδιάσκεψης με υπουργούς και προσπαθούμε μήπως γίνει κάτι, αλλά θα φανεί. Επίσης, βγήκε σε δημοσιότητα, μιας και μιλάμε για συντάξεις κανονικά, ότι θα μας, με τη φορολόγηση που θα γίνει τώρα, θα καταθέσουμε τα προβλήματά μας, υπάρχει πιθανότητα να φτάσει και 55% η φορολόγηση στα αναδρομικά που δώσανε τον Οκτώβριο. Δηλαδή, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Σου δώσα 5, θα σου πάρω τα 2,5.